Μένοντας στο θέμα, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Τάκη Παπαδόπουλο. Να τον δούμε. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τι διαφορά έχει, για να μπω στο θέμα κατευθείαν, της Πατρών Πύργου, η δημιουργία αυτής της επιτροπής διαρκούς παρακολούθησης, η νομοθετική επιτροπή με την παλιά επιτροπή, έχει κάτι διαφορετικό ή μόνο προς το αποτέλεσμα, διότι η προηγούμενη ίσως δεν τα κατάφερε και πολύ καλά? Θα έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Η προηγούμενη επιτροπή, όπως ξέρετε, συστήθηκε στη Δύση της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής πέρυσι τέτοια εποχή, το Δεκέμβριο. Συνεδρίασε μια φορά το Δεκέμβριο και μια φορά τέλος Ιουλίου. Έτσι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ναι. Και ήταν μια επιτροπή παρακολούθησης ενός έργου το οποίο βέβαια δεν υπάρχει και το οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ. Εμείς τη σκεφτήκαμε λίγο διαφορετικά αυτή την επιτροπή. Της δώσαμε περισσότερο πολιτικά χαρακτηριστικά. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχουν περισσότεροι περιφερειακοί σύμβουλοι. Θα είναι 5 οι περιφερειακοί σύμβουλοι, 3 από την πλειοψηφία και 2 από την ευρύτερη μειοψηφία. Θα συμμετέχει επίσης εκπρόσωπος από το ΤΕΕ, θα συμμετέχει εκπρόσωπος από τους δημάρχους, όχι της περιοχής, γενικά της, της περιφερειακής ενότητας, από τους δημάρχους. Επίσης θα είναι ένας τεχνοκράτης από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας, που θα είναι ο πιο τεχνικός και ο πιο κοντινός στην εκτέλεση του έργου. Αλλά αυτή η επιτροπή, σε αυτή την επιτροπή θα συμπαρίσταται ο Περιφερειάρχης, εγώ και η επικεφαλής όλων των παρατάξεων. Δηλαδή θα είναι ένα διευρυμένο όργανο, το οποίο θα έχει καλύτερα και διαφορετικά πολιτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά από ό,τι είχε η προηγούμενη επιτροπή. Όμως, ένα λεπτό. Θα σας προλάβω ενδεχομένως. Άρα είναι η ίδια επιτροπή στην ουσία, αλλά προσδοκάτε καλύτερα αποτελέσματα μέσω διεκδίκησης. Δεν είναι η ίδια επιτροπή. Και στοχευμένης διεκδίκησης. Διότι αποκλείσαμε κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών που ήταν στην προηγούμενη επιτροπή, οι οποίοι πιστεύουμε ότι δεν συνάδουν με το έργο αυτό, με την επιτροπή και το έργο της επιτροπής αυτής. Είναι θέμα σύνθεσης. Αλλά δεν είναι αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και είπα ότι θα είναι διαφορετική και ελπίζω να είναι πολύ διαφορετική. Ήδη αποφασίσαμε χτες, επειδή δεν σας κρύβω ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο που κάναμε στον Πύργο και έγινε εσκεμμένα στον Πύργο με συμβολισμό, διότι είχαμε διάφορα θέματα που άπτονται της περιοχής και άγγιζαν ευαίσθητα σημεία της περιοχής εκεί, είχαμε καλέσει και εκπρόσωπο του Υπουργείου, ο οποίος όμως δεν ήρθε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είμαι σίγουρος. Σας είχε πει ότι θα ερχόταν? Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι υπήρξε πρόσκληση. Και αναμέναμε ότι κάποιος θα ερχόταν από το Υπουργείο, που στο κάτω-κάτω δεν έχει και να φοβηθεί, ούτε να κρύψει και κάτι. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τα νέα δεδομένα σε αυτή την ιστορία και τα νέα δεδομένα μιλάνε για ένα έργο στο οποίο οι εργολαβίες, πολλές από αυτές είναι έκτοτοι. Οι εργολάβοι είναι έκτοτοι. Ένα έργο το οποίο. Πρόεδρε μου, ναι. Συγγνώμη, Γιάννη, να συμπληρώσω αυτό που λέει. Για ποιο έργο θα μάχεται και με ποια χαρακτηριστικά αυτή η επιτροπή? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και χθες που κάνετε το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος κατασκευής πάλι ολοκλήρωση του έργου παραμένει κάτι το άγνωστο. Ναι, ακριβώς. Για ποιο έργο θα παλεύει αυτή η επιτροπή? Ας γίνει το έργο και όπως γίνει, αρκεί να γίνει, ή θα έχει συγκεκριμένη ρότα ως προς το πώς πρέπει να γίνει το έργο και να πιέσει για να γίνει έτσι το έργο? Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε και όπως πολύ σωστά είπατε, το έργο είναι έολο. Είναι στον αέρα. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα από το Υπουργείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια θα είναι η πορεία του έργου, πώς θα εκτελεστεί. Αν θα γίνει με παραχώρηση στους παλιούς εργολάβους, αν θα γίνει δημοπράτηση των νέων εργολαβιών, αυτών που έχουν κηρυχτεί έκτοτε, ακόμα δεν το ξέρουμε. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε την τελική απάντηση του Υπουργείου. Ίσως... Νομίζω πάντως πως και από το Υπουργείο και από το κλίμα γενικότερα προκρίνεται η επέκταση της σύμβασης παραχώρησης με τον Ολυμπία. Να σας πω κάτι. Δεν μας απασχολεί, πραγματικά δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί ποιος εργολάβος θα πάρει το έργο. Είπε ο Νεκτάριος Φαρμάκης χθες ότι εμείς δεν είμαστε ούτε εκπρόσωποι εργολάβων, ούτε μας ενδιαφέρει ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα εκτελέσουν το έργο. Και σε κάθε περίπτωση το έργο δεν είναι ούτε των υπουργών ούτε των κυβερνήσεων. Το έργο, τα δημόσια έργα είναι των πολιτών. Ξέρετε, με την επέκταση η παραχώρηση θα αυξηθεί. Δεν θα έπρεπε να σας απασχολεί και το πώς θα γίνει, γιατί αν είναι ένα έργο να κοστίσει από 300 εκατομμύρια 600 εκατομμύρια, προφανώς και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εννοείς με την επέκταση παραχώρησης, έτσι. Και προφανώς η Περιφερειακή Αρχή θα έπρεπε να έχει μια ιδιαίτερη αγωνία.
Την έχουμε. Άρα μας απασχολεί. Βεβαίως μας απασχολεί. Όλα μας απασχολούν. Και γι' αυτό και το λόγο συστήθηκε και αυτή η Επιτροπή. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η Επιτροπή, όπως σας είπα, έχει διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι για πρώτη φορά που ο Περιφερειάρχης μαζί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, μαζί με περιφερειακούς συμβούλους και τεχνικούς συμβούλους, θα είναι μια γροθιά, θα είναι όλοι μαζί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το μέτωπο της Δυτικής Ελλάδος απέναντι και στο Υπουργείο και στους εργολάβους θα είναι πιο δυνατό. Χτες ήταν πολύ σημαντικό αυτό που το οποίο έγινε. Διότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου συμφώνησε όχι τόσο στη σύσταση της Επιτροπής. Θα μπορούσε και να μην γίνει Επιτροπή. Κάποιοι άλλοι, ο κ. Πηλιόπουλος νομίζω πρότεινε ότι παιδιά δεν χρειάζεται να γίνει Επιτροπή. Οι επικεφαλής των παρατάξεων, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου να αποτελέσουν μια άτυπη Επιτροπή. Δεν είναι, έχει σημασία ποιοι θα είναι τόσο σε αυτή. Σημασία έχει ότι βγήκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο πολύ πιο δυνατοί, σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι μόνο σαν Περιφερειακή Αρχή. Και με αυτό το όπλο και με αυτή την όθηση θα πάμε να διεκδικήσουμε πράγματα στο Υπουργείο. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε άμεσα την απάντηση του Υπουργείου. Ήδη έχουμε αργήσει, πιστεύω. Ελπίζουμε να είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Εμείς θα είμαστε εκεί να το κρίνουμε. Είπε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, δεν βάζω κανέναν υπουργό και καμία κυβέρνηση πάνω από τα δικαιώματα, και από τα δικαιώματα του λαού της Δυτικής Ελλάδος. Και δεν είναι στα λόγια μόνο αυτό. Πιστέψτε με, θα το δείτε ότι δεν θα είναι μόνο στα λόγια. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει ένας κίνδυνος. 31 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρμόδια διεύθυνση, κάθε τέλος χρόνου αξιολογεί την απορροφητικότητα έργων τα οποία χρηματοδοτεί. Ναι. Ανάλογα με την απορροφητικότητα γίνεται και η σχετική κρίση και το σχετικό συμπέρασμα και οδηγεί πολλές φορές ακόμα και σε απένταξη έργων. Δεν σας τρομάζει, όχι εσάς προσωπικά. Καταλαβαίνω τι λέτε. Νομίζω δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μήπως βρεθούμε στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 να έχουμε μια αποφράδα ημερομηνία για την Πατρών Πύργου. Αυτό θα είναι καταστροφή. Το απεύχομαι και δεν το ελπίζω πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό το σενάριο είναι λίγο μακριά. Έτσι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο μηδέν. Αλίμον αν είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ ελπίζω ότι το έργο θα γίνει και θα γίνει και πιο γρήγορα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Το πόσο θα κοστίσει και πώς θα γίνει είναι κάτι που μας απασχολεί, αλλά πιστέψτε με ότι δεν είναι το πρώτο που μας απασχολεί. Χθες το βράδυ, επιστρέφοντας αργά το βράδυ, γύρω στις 12 η ώρα από το δρόμο αυτό, με πολλή βροχή, με μηδέν ορατότητα, με έναν δρόμο που δεν υπήρχε χάραξη, δεν βλέπαμε το αντίθετο ρεύμα και δεν βλέπαμε και τις πραγματικές διαστάσεις του δρόμου και πηγαίναμε με πάρα πολύ λίγα χιλιόμετρα, καταλάβαμε πάρα πολύ καλά αυτό που μας έλεγαν και οι υλοί κάτω, που χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το δρόμο για τις δουλειές τους, για τις ανάγκες τους, για τη μετακίνησή τους. Ότι αυτός ο δρόμος είναι καρμανιόλα, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί πλέον να υφίσταται. Χτες, μία κυρία ήρθε, δεν ζήτησε να πάρει το λόγο, παρά το γεγονός ότι σε διάφορα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου χτες και στο θέμα των υδρογονανθράκων, της εξόρυξης κτλ., μίλησαν πάρα πολύ κάτοικοι της περιοχής και περιβαλλοντικές οργανώσεις κτλ. Ήρθε λοιπόν μια κυρία και μου έδωσε ένα χαρτί. Και μου λέει: σας παρακαλώ, αν θέλετε, διαβάστε το εσείς. Δεν θέλω να πάρω εγώ το λόγο, δεν θέλω να φανώ. Ανοίγω λοιπόν το χαρτί και ήταν αυτή η γυναίκα, ήταν από ένα σύλλογο ατόμων παραπληγικών. Νομίζω οικογένειες με άτομα παραπληγικά. Και έλεγε ότι σκεφτείτε και αυτές τις οικογένειες που έχουν ανθρώπους που πρέπει να τους πηγαίνουν στα μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής και πρέπει να κάνουν αυτό το δρομολόγιο πολλές φορές μέσα σε ένα μήνα. Αυτός ο δρόμος δεν μπορεί πια να υπάρχει. Δεν είναι δρόμος ασφαλής ούτε για ανθρώπους ούτε για μεταφορές. Να σας βάλω όμως κάτι άλλο. Αυτές οι οικογένειες, πρέπει να κλείσουμε. Εάν και εφόσον γίνει η επιλογή του παραχωρησιούχου για την κατασκευή, αντιλαμβάνεστε ότι είτε βρίσκονται στην Ηλία, είτε βρίσκονται στην ευρύτερη ζώνη της Αχαΐας, είτε στην Αιτωλά Καρνανία, για να έρθουν στη Μέκα που ακούει το όνομα Πάτρα, θα καταβάλουν ένα μεγάλο τίμημα σε διόδια. Θα είμαστε εδώ να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Συγγνώμη, διόδια δεν θα έμπαιναν είτε με την Ολυμπία είτε και με τις υπόλοιπες. Η πρώτη επίσημη αναφορά. Θα έμπαιναν. Μισό λεπτό, Πρόεδρε μου. Ναι, σε ακούω. Επισήμως, με τα δεδομένα που είχαμε για την κατασκευή του έργου, με την χρηματοδότηση την ευρωπαϊκή και με τη μορφή που θα γινόταν το έργο επί Σπίρτζη, δεν υπήρχε αναφορά για διόδια. Και τι ίσχυσε από αυτά που επισήμωσε και πριν. Προφανώς και δεν έχει ισχύσει. Λοιπόν, οπότε μην το συζητάμε. Αλλά η απάντηση του τι ίσχυσε δεν είναι και απάντηση με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, είπατε και για Τουρκία, είπατε και για το ελληνοτουρκικά, κύριε Παπαδόπουλο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πολιτικό στίβο είναι. Κοιτάξτε, έγινε μια αναφορά, τον κύριο Κατσιφάρα. Όταν έκανε την εισήγησή του για το θέμα τη Πατρών Πύργου, αναφέρθηκε και στα μείζωνα εθνικά θέματα και σε σχέση με την Τουρκία. Υπάρχει σχέση. Με την Πατρών Πύργου. Βεβαίως, γιατί χάνονται άνθρωποι στην Πατρών Πύργου σε μια πιθανή ρήξη με την Τουρκία που θα χάσουν άνθρωποι. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιο σοβαρό. Σε όλους έκανε εντύπωση αυτή η αναφορά.
του κ. Κατσιφάρα. Ο κ. Κατσιφάρας είναι παλιός πολιτικός. Ίσως κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως. Να μπερδεύτηκε, δεν νομίζω. Δύσκολο. Κάπω ήθελα να το συνδυάσει, αλλά δεν του βγήκε προφανώς. Ήθελα να επισημάνει στον Αναγκαιότητα το Περιφερειακό Συμβούλιο για να μιλήσουμε σοβαρή βάση, να πάρει θέση και κάποια στιγμή να προσεγγίσει το θέμα, τι γίνεται μετά. Καλά, θα μπορούσε να το κάνει πιο μετά. Για το όχι, και που είναι για την Πατρόν. Μπορεί να μην υπήρχαν και πολλά επιχειρήματα για τη θέση του στην Πατρόν που τα προηγούμενα χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Παπαδόπουλο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.